Ευχαριστούμε για την υπομονή του. Στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Πληροφοριών, Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, είναι εκεί ο Λευτέρης Κρέτσος, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κρέτσο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έστειλε ο Νίκος Παπάς την επιστολή προς το ΕΣΟΥΡΟΥ για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός, γιατί διαβάζω εδώ στο βηματοδότη ότι αυτό έγινε σχάτως. Όχι, δεν έγινε σχάτως. Έχουμε στείλει δύο επιστολές. Η πρώτη ήταν μπρος στο τέλος του Ιανουαρίου. Και η δεύτερη ήταν αυτή την εβδομάδα. Και στις δύο περιπτώσεις το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Πότε το ΕΣΟΥΡΟΥ σκέφτεται να διεξάγει αυτόν τον περιβόητο διαγωνισμό? Ναι, αλλά κύριε Γράμματε, έχουμε εικόνα γιατί το ΕΣΟΥΡΟΥ από την συγκρότησή του δεν έχει προχωρήσει. Σας έχει ενημερώσει? Όχι, δεν μας έχει ενημερώσει. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ, το έχουμε πει και στο παρελθόν, έχω λίγο επιστροφή, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Θα το φτιάξουμε. Θα το προσπαθήσουμε. Ωραία. Το φτιάξουμε. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει πολύ συγκεκριμένες αδυναμίες και διοικητικές και οργανωτικές. Και καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος αναλαμβάνει τα ενία ενός νέου οργανισμού, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο, ας το πούμε, δεν σου επιτρέπει να προχωρήσει πια με τις παρεμβάσεις. Αυτό όμως ναι, θα μπορούσα να το πω για 1, 2 μήνες, 3, δεν ξέρω. Τώρα έχουν περάσει γύρω στους 6 μήνες. Και φαίνεται ότι δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα για τις άδειες και θέλω να πω ότι, το λέω από εμπειρία αυτό και πρόσφατη μάλιστα, ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι ένα σύνθετος διαγωνισμός, διότι διαπραγματεύεται την διάθεση από μέρους του δημοσίου ενός πολύ ακριβού, το λέω πολύ απλοϊκά, οικοπαίδου προς επενδυτές. Πρέπει να έχει πολλά στάδια ελέγχου, πάρα πολλά δικαιολογητικά. Είναι να ξεκινήσει, εννοείται, έτσι και αλλιώς. Ναι, είναι ένας ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Δηλαδή το δημόσιο λογιστικό μιλάει για τουλάχιστον 45 ημέρες προκήρυξη ενός έργου μαζί με το χρονικό διάστημα για ενστάσεις και μετά να προχωρήσει στα υπόλοιπα στάδια. Άρα αν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα χρονοδιάγραμμα, καταλαβαίνετε και δηλαδή δεν ξέρουμε από πλευράς του ΕΣΟΥΡΟΥ πόσο έχει προχωρήσει το σκεπτικό για το πώς θα διεξαχθεί αυτός ο διαγωνισμός. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε μία καθυστέρηση. Κύριε Κρέτσο, ήθελα να πάμε λίγο στην ουσία. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση περίπου 7 μηνών από τότε που συγκροτήθηκε, μετά από πάρα πολλές περιπέτειες, θυμόμαστε όλοι, το ΕΣΟΥΡΟΥ σε σώμα. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Τι κρύβεται πίσω από αυτή την καθυστέρηση? Έχετε κάποια ενημέρωση ότι έχει ξεκινήσει μία διαδικασία, ένα χρονοδιάγραμμα, ή δεν υπάρχει καθόλου φως σε αυτή την υπόθεση? Επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε καμία εικόνα, είναι θολό το τοπίο όσον αφορά το πότε το ΕΣΟΥΡΟΥ θα διεξάγει το διαγωνισμό. Τι πιστεύετε ότι κρύβεται πίσω από αυτή την καθυστέρηση? Έχετε κάποιες εκτιμήσεις? Έχετε κάποιες εκτιμήσεις, κάποιες εικασίες? Θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσω. Όσο καθυστερεί ο διαγωνισμός, αυτός που βλάπτεται, αν θέλετε, είναι ο πολίτης και το δημόσιο συμφέρον. Και αποφελούνται πολύ καθαρά αυτοί οι οποίοι νέμονται τις ραδιοσυχνότητες δωρεάν. Δηλαδή τα υπάρχοντα κανάλια, και βέβαια αυτό με ευθύνη βέβαια της πολιτιακής ηγεσίας, διότι κάνουμε μια κουβέντα η οποία δεν θα έπρεπε να γίνεται σήμερα, έπρεπε να έχει γίνει διαγωνισμός εδώ και 27 χρόνια. Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο υπονοείται με αυτό που λέτε ότι εξυπηρετεί συμφέροντα ιδιωτών? Εγώ δεν θέλω να πω αυτό, απλώς θέλω να πω ότι το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του, διότι ήδη δεχόμαστε πάρα πολλές οχλήσεις και από τους πολίτες, είναι πάρα πολύ ενοχλημένοι, υπάρχουν δηλαδή, μιλάω και με απλό κόσμο, προχθές κάποιος μου έλεγε σε μια καφτέρια ότι εγώ για να βγάλω αυτό το τραπέζι εδώ στην πλατεία στον Σταυρωμένο πρέπει να περάσω από το Δήμο, να τσακώνω με την Εκκλησία, να περάσω από 1000 χαρτιά. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες νέμονται τις ραδιοσυχνότητες, αυτό το ακριβώς σπάνιο, εν ανεπαρκία πόρο του δημοσίου, το φάσμα, δωρεάν. Επομένως, νομίζω ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ πρέπει να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για έναν διαγωνισμό, αυτός που ακυρώθηκε, ο δικός μας. Υπάρχει όμως προηγούμενο, έχουμε δει πόσο εκτιμά η αγορά την αξία αυτού του αγαθού, του ραδιοφάσματος. Κύριε Κρέτσο, για τις 4 άδειες. Επίσης... Εδώ τώρα η συζήτηση έχει ανοίξει και έχουμε πληροφορηθεί ότι μπορεί να έχουμε 6 άδειες στο διαγωνισμό. Κοιτάξτε, και αυτό είναι λίγο θολό το τοπίο. Εμείς θέλω να σας θυμίσω ότι και πριν το διαγωνισμό που διεξήχθη πέρσι και σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του λεγόμενου νόμου Παπά για τις αδειοδότησεις τηλεοπτικών σταθμών, είχαμε προσέλθει στο δημόσιο διάλογο με μια πολύ καθαρή θέση, η οποία δεν είναι δική μας, είναι αυτό που
λέει οι επιστήμονες και αυτό που λένε και τα επίσημα έγγραφα και της ίδιας DJ. Ποιο δηλαδή είναι αυτό το οποίο λέγαμε, ότι το φάσμα δεν είναι απεριόριστο, είναι πεπερασμένο και με βάση συγκεκριμένες διεθνείς δεσμεύσεις που έχει η χώρα όσον αφορά την παραχώρηση του δεύτερου ψηφιακού μερίσματος, δηλαδή ένα μέρος του φάσματος θα δοθεί στην κινητή τηλεφωνία μέχρι το 2020, το πολύ το 2022, ο χώρος για την ελεύθερη τηλεόραση περιορίζεται και δίνεται περισσότερο φάσμα στις τηλεπικοινωνίες. Άρα με βάση, πόσες λοιπόν, άδειες αυτές... μιλάμε, κύριε Κρέτσο, ότι μπορεί να σηκώσει σήμερα το φάσμα με την υπάρχουσα τεχνολογία? Με βάση λοιπόν αυτές τις παραδοχές, είχαμε μιλήσει ότι, και το είχαμε πει και πριν το διαγωνισμό, ότι το φάσμα είναι περιορισμένο και χωράει το πολύ 6 υψηλής ευκρίνειας κανάλια. Εμείς δώσαμε 4 βέβαια για γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας, και αυτό γιατί εφαρμόσαμε για πρώτη φορά το νόμο, και αυτό γιατί, αν θυμάστε, είχε προκύψει τεράστια δυσκολία να συγκροτηθεί το ΕΣΥΡΟΥ λόγω αντιπολιτευτικής τακτικής της Νέας Δημοκρατίας. Τα έχουμε δει, τα έχουμε δει. Λοιπόν, άρα αυτή την εβδομάδα όμως είχαμε μία σύσκεψη στο ΕΣΥΡΟΥ, όπου προσήλθαν στο διάλογο αυτό όσον αφορά τη χωρητικότητα των πολυπλεκτών και επομένως και τον αριθμό των αδειών που πρέπει να δοθεί, διότι θέλω επίσης να σας πω ότι είναι διεθνή δέσμευση της χώρας να μην υπάρχει αποθεματοποίηση του φάσματος. Άρα ο αριθμός των αδειών που πρέπει να δοθεί πρέπει σχετίζεται, να μην πω ταυτίζεται απολύτως και με τη χωρητικότητα των πολυπλεκτών, όπου εκεί εκφράστηκαν πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Αναλαμβάνω, δεν μας εκπλήσουν, διότι αυτή ήταν και η άποψή μας από την αρχή με βάση τα επίσημα έγγραφα και της DJ και όλα αυτά που σας είπα για τις παραδοχές όσον αφορά την κατανομή του φάσματος, όπου η ΕΡΤ, ο κύριος Καψάλης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών μίλησαν για έναν αριθμό αδειών που μπορεί να δοθεί, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τα 6 υψηλής ευκρίνειας κανάλια. Με βέβαια ταυτόχρονη υποχρέωση μετάδοση των καναλιών και σε τυπική ευκρίνεια, σε standard definition. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέτε ότι υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις από το ΕΣΥΡΟΥ, από το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, για την έναρξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Είπατε, ξέρουμε από το ρεπορτάζ, ότι έχει στείλει επιστολές δύο νομίζω ο κύριος Παπάς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεδομένου ότι το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή, οποιαδήποτε κυβέρνηση, έχει δυνατότητα να ασκήσει πίεση ή επιρροή, πίεση μάλλον καλύτερα, ώστε κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνει να επισπευθεί? Η κυβέρνηση, κυρία Χρονά, έχει δεσμευτεί ότι θα μπει τάξη σε αυτό το άναρχο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και θα δοθεί τέλος σε αυτή την ανομία. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια τον προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι πολίτες μπορούν να την κρίνουν και να καταλάβουν, και να καταλάβουν βέβαια και τη θέση και τη στάση που έχουν τηρήσει και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Τέλος πάντων, μετά από ό,τι έγινε, φτάσαμε πριν 6 μήνες στην ευχάριστη θέση να συγκροτήσουμε επιτέλους ΕΣΥΡΟΥ. Καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη αυτή είναι μεγάλη. Όμως θέλω να σας πω ότι εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό χωρίς να έχουμε, αν θέλετε, ιστορικό προηγούμενο για να μας βοηθήσει για το πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία. Έπρεπε δηλαδή να μιλήσουμε με ειδικούς, με ανθρώπους που ασχολούνται με θεωρίες δημοπρασιών, να δούμε πάρα πολλά οργανωτικά θέματα από το χώρο μέχρι αν ο χώρος αυτός θα είναι μονωμένος για τυχόν παρεμβάσεις άλλου τύπου, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το διαγωνισμό φιάσκο. Δείτε ότι το ΕΣΥΡΟΥ θα έπρεπε να σας συμβουλευτεί, αφού έχετε αυτή την εμπειρία, κύριε Κρέτσο? Κοιτάξτε, είμαστε ο μόνος φορέας τον οποίο δεν μας έχει καλέσει το ΕΣΥΡΟΥ. Από όσο ξέρω, έχει καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον οπτικοακουστικό κλάδο και καλώς κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή το ΕΣΥΡΟΥ έχει ένα νομικό πλαίσιο μπροστά του και ένα νόμο μπορεί να τον εφαρμόσει. Υπάρχει μια σωρευμένη εμπειρία και εμείς δεν τα γνωρίζαμε αυτά. Εμείς στις επιτροπές ενστάσεων και διενέργειας του διαγωνισμού είχαμε ανθρώπους από τρεις ανεξάρτητες αρχές. Είχαμε ειδικά στελέχη του δημοσίου από πάρα πολλά υπουργεία. Συνεργαστήκαμε με τα στελέχη της ΕΕΤ, η οποία έχει τεράστια τεχνογνωσία και, έχουν αποφέρει αυτά τα στελέχη πάρα πολλά έσοδα στο ελληνικό δημόσιο. Να θυμίσω ότι για το πρώτο ψηφιακό φάσμα το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε πάνω από 380 εκατομμύρια ευρώ. Μιλήσαμε με πανεπιστήμια και του εξωτερικού και στην Ελλάδα.
Συνεργαστήκαμε με την ελληνική αστυνομία, με πάρα πολλούς φορείς του δημοσίου. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχει ήδη μία υποδομή για να φτάσετε μέχρι την. Βεβαίως υπάρχει υποδομή, διότι ο διαγωνισμός αυτός έγινε και θέλω να πω ότι η απουσία χρονοδιαγράμματος είναι αυτό που, αν θέλετε, μεγαλώνει και τη δική μας την ανησυχία. Η κυβέρνηση διότι όμως να ζητήσει, να ζητήσει και να πιέσει το ΕΣΟΡΟΥ προς την κατεύθυνση αυτή, να επισπεύσει το διαγωνισμό. Έχει αυτή τη δύναμη νομικά, εννοώ. Θεσμικά, όχι που το ζητάτε δημόσια. Θεσμικά ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα η κυβέρνηση. Βεβαίως έχει. Όσο καθυστερεί η διαδικασία, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η πολιτική διάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πολιτικό κόσμο και στο δημόσιο διάλογο, ότι για μας δηλαδή το φάσμα είναι ένα σπάνιος, ένα ανεπαρκία δημόσιος πόρος, ένα ακριβό οικόπεδο το οποίο ανοίξει τον ελληνικό λαό και επομένως δεν μπορεί να δίνεται δωρεάν. Υπάρχουν όμως και νομικές και ποινικές ευθύνες. Για όσο καθυστερεί αυτή η απόδοση προς τα δημόσια ταμεία του φάσματος έναντι ενός αντιτίμου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Με τρόπο πιέζεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κύριε Κρέτσο. Να σας πω κάτι. Καλό είναι να φύγουμε. Για ποιον υπάρχουν. Όχι, όχι, για να κλείσουμε λίγο αυτή την κουβέντα. Επειδή λέτε ότι υπάρχουν ευθύνες που θα αναζητηθούν αν δεν υπάρχει εξέλιξη. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Θέλω να πω το μαχαίρι και το πεπόνι, ας το πούμε, να το πω πολύ απλά, το έχει το ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ μπορεί να διεξάγει ένα διαγωνισμό, μπορεί να προσέλθει στο δημόσιο διάλογο λέγοντας το πότε θα το κάνει. Και θέλω να πω ότι πρέπει να φτάσουμε επιτέλους και στην Ελλάδα να λειτουργούμε συντεταγμένα ως κράτος. Κράτος είναι και ανεξάρτητες αρχές, είναι και η πολιτεία, είναι και συγγελικές αρχές και επομένως καλό είναι να συνεργαζόμαστε. Το πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν το ορίζει μόνο η κυβέρνηση ή η ανεξάρτητη αρχή. Το ορίζει πάνω απ' όλα η αποφάση του ΣΤΕ. Και επειδή υπήρχαν και πάρα πολλοί όψιμοι υποστηριχτές, ας πούμε, για το ΣΤΕ, σε ένα βαθμό παρεξηγήσεως πριν βγει αυτή η απόφαση για το δικό μας το διαγωνισμό, εγώ καλώ όλους να σεβαστούμε τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Εσείς βλέπετε. Από το 2000 λένε. Ένα λεπτά, κύριε Σκάλκο. Ναι, από το 2010 λένε ότι η λειτουργία των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών χωρίς το καθεστώς προηγούμενης αδειοδότησης συνιστά παρανομία, συνιστά μια μη συνταγματικώς ανοιχτή κατάσταση. Το δεύτερο το οποίο προκύπτει από το 2017 μετά την τελευταία απόφαση είναι ότι αρμόδιο εφ' εξής για οποιοδήποτε διαγωνιστική διαδικασία είναι το ΕΣΟΡΟΥ. Έχουμε ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ θα έχει την υποστήριξή μας. Πρέπει όμως να μας πει πότε θα κάνει αυτό το διαγωνισμό, τι σκέφτεται και πώς μπορεί να το κάνει και όπου μπορούμε εμείς να το βοηθήσουμε, διότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίζει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή το τζάμπα ζει και βασιλεύει, παρανομούν τα κανάλια, παρανομεί και το κράτος με την ευρύτερη. Άρα, η τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη στον Πήγασο σας δίνει την εικόνα ότι είμαστε κοντά στη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Δεν μπορώ να συνδέσω αυτά τα δύο γεγονότα. Εκεί πρόκειται για μια επιχειρηματική συναλλαγή, η οποία οι τραπεζικές ηγεσίες προφανώς την ορίζουν και βλέπουν. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Εδώ μιλάμε για ένα ακριβό σπάνιο, έναν επαρκία πόρο του δημοσίου, ένα σπάνιο κόπεδο το οποίο ανήκει στον ελληνικό λαό. Το ελληνικό δημόσιο χάνει χρήματα, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εξερευμένη εμπειρία. Νομίζω ότι με συνέργεια και με συνεργασία μπορούμε να προχωρήσουμε να γίνει αυτός ο διαγωνισμός. Όσο δεν γίνεται, προφανώς κερδίζουν αυτοί οι οποίοι νέμονται τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες δωρεάν. Είναι σαφής η τοποθέτησή σας. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα λίγο και να πάμε σε ένα άλλο που προέκυψε πρόσφατα. Νομίζω χθες ζητήσατε την παρέμβαση του εισαγγελέα για δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αλλοιωμένες μετρήσεις τηλεθέασης και ακροαματικότητας. Ναι. Κοιτάξτε, χθες ήμουνα σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, όπου εκεί μου ζητήθηκε η άποψη και εκφράστηκε και η δυσφορία και την οποία τη δέχομαι και εγώ, γιατί και εγώ πολίτης είμαι σε αυτή τη χώρα, όσον αφορά τις μετρήσεις. Υπάρχει ένας διαγωνισμός ο οποίος αλλοιώνει το δείγμα, δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο και αν πεις εσύ ότι ακούς αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, άρα κερδίζεις ένα δώρο. Και όπως γνωρίζουν και ακόμη και οι πρωτοετής φοιτητές σε όλες τις σχολές, η αξιοπιστία του δείγματος είναι αυτή η οποία καθορίζει και τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και καλώς και υπάρχει. Εγώ είπα ότι από τη δική μας την πλευρά, που είμαστε ρυθμιστική αρχή, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να διενεργήσουμε ανοιχτούς διεθνείς διάφανους διαγωνισμούς
αριθμούς για την εισαγωγή νέων συστημάτων μέτρησης και της τηλεθέασης και της ακροαματικότητας και της αναγνωσιμότητας κυκλοφορίας των εφημερίδων. Τον τελευταίο όμως καιρό έχουμε δημοσιεύματα όπου μιλούν για αλλοιωμένες έρευνες μέτρησης, όπου μιλούν για κλειστά περίπτερα πάνω στα οποία βασίζεται η εκτίμηση αυτών που δίνουν τις κυκλοφορίες των εφημερίδων, όπου υπάρχουν τηλεφωνικές έρευνες όπου ρωτάτε ο κόσμος, ας πούμε, ποιες εφημερίδες διαβάζει, αλλά δεν περιλαμβάνει όλες τις εφημερίδες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για ανώθευση του ανταγωνισμού, μιλάμε για αθέμητο ανταγωνισμό και αθέμητο νεοπλουτισμό, και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να παρεύουν οι εισαγγελικές αρχές. Πιστεύετε ότι είναι αλλοιωμένες και οι τηλεοπτικές μετρήσεις και οι μετρήσεις για την τηλεθέαση πέρα από τις εφημερίδες? Σε αυτό το θέμα, εμείς τι διαπιστώσαμε μετά από αυτόν τον τόρο ο οποίος προέκυψε πρόσφατα, ότι έχει να γίνει αλλαγή του δείγματος από το εδώ και αρκετό καιρό, και αν έχει γίνει, τέλος πάντων, αυτή η περιβόητη επιτροπή ελέγχου των ερευνών τηλεθέασης δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω από το 2011, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ζητήσει και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Νίκος Παπάς, να συμμετέχει το Δημόσιο, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής σε αυτή την επιτροπή, όπως βέβαια πρέπει να συμμετέχει και η ΕΡΤ, προκειμένου και εμείς να διασταυρώσουμε η διεισόμαση το τι γίνεται με το, με το δείγμα το οποίο δίνει τα νούμερα της τηλεθέασης. Άρα από εκεί και πέρα... Κύριε Κρέτσο, άρα ένα από τα, αν δίνει της μόδας τα αντίμετρα, είναι και το νομοσχέδιο για το barcode στον τύπο? Όχι, επαναλαμβάνω, το barcode στον τύπο είναι μια εισαγωγή ενός γραμμωτού κώδικα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς θα το πάμε σε όλη την αξιακή αλυσίδα μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της έρευνας, της διανομής και της κυκλοφορίας των εντύπων. Θεωρούμε ότι είναι ένα σωστό μέτρο και θεωρούμε ότι όσοι επενδυτές θέλουν να λειτουργεί ο ανταγωνισμός σε υγιή πλαίσια, δεν θα έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν υπάρχει λανθασμένη πληροφορία και εκτίμηση ή επισφαλής εκτίμηση για την ακριβή δημοφιλία ενός εντύπου, ενός τηλεοπτικού σταθμού, ενός ραδιοφωνικού σταθμού, καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο νοθεύεται και ο ανταγωνισμός, χειραγωγείται, αν θέλετε, ως ένα βαθμό. Είναι απειλή και για τη χειραγώγηση της ίδιας ενημέρωσης και της κοινή γνώμης. Κύριε Κρέτσο, επομένως, θα ήθελα να κλείσουμε σε λίγο με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο που φέρατε αυτή τη βδομάδα στη Βουλή. Αλλά θα ήθελα, πριν πάμε σε αυτό, ένα σχόλιο δικό σας σε σχέση με το θέμα που ανέφερε πριν και ο Γιάννης για την εξαγορά του μεγαλύτερου ποσοστού των μετοχών του κ. Μπόμπολα από τον Ιβάν Σαββίδη. Εσείς θεωρείτε ότι είναι νόμιμος ο μη ενεχειριασμός του συνόλου των μετοχών του κ. Μπόμπολα, όταν είναι γνωστό ότι οφείλει, ότι έχουν κατασχεθεί οι μισθοί για εκείνη την περιουσία κτλ.? Δεν θεωρείτε νόμιμη την όλη διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε? Δεν την γνωρίζω διαδικασία από μέσα, ούτε είμαι ειδικό σε αυτά τα θέματα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όλοι, και αυτό έχει να κάνει και με τις τράπεζες κτλ. Αυτό είναι μια επιχειρηματική συναλλαγή. Καταλαβαίνω βέβαια ότι όταν έχουμε να κάνουμε με αγορά ενός τηλεοπτικού σταθμού ή τέλος πάντων ότι ο χώρος των media έχει πολύ ισχυρές απολύξεις, διότι τα ΜΜΕ έχουν μια διφυή υπόσταση, δηλαδή είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της αγοράς, αλλά έχουν όμως και συνταγματικές υποχρεώσεις να παίξουν. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτό το πολιτικό διακύβημα που κρύβεται από πίσω. Όμως θέλω να σας πω ότι όλα πρέπει να είναι στο φως, στη διαφάνεια, να μην ξαναζήσουμε αυτές τις στιγμές με τα θαλασσοδάνεια και τα δάνεια με αέρα, και να σταθούν όλοι σε αυτό το ύψος των περιστάσεων. Μάλιστα. Πάμε να μας πείτε και δύο κουβέντες για τις ρυθμίσεις που φέρνετε για τα κανάλια και τις περιφέρειες, αλλά και άλλες ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο που μπήκε στη Βουλή αυτή τη βδομάδα. Ναι, είναι ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο, αν θέλετε, ολοκληρώνει τις θεσμικές μας παρεμβάσεις στον χώρο των ΜΜΕ. Ένα βασικό θέμα έχει να κάνει με τη σύσταση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αγορά και την πώληση του διαφημιστικού χρόνου. Αυτή η πλατφόρμα, αυτό το σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα αγοράς και πώλησης διαφημιστικού χρόνου, θα λειτουργεί με έναν αλγόριθμο βελτιστοποίησης. Επομένως, δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και θα είναι βέβαια συνδεδεμένο με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μπαίνει επομένως διαφάνεια
ταινία στο χώρο της τηλεοπτικής διαφήμισης, η οποία υποφέρει και αυτή από το περιβόητο σύστημα των επιστροφών. Δεν είναι ελληνική πατέντα, όμως πουθενά στον κόσμο δεν έχει αυτή την έκταση και πουθενά στον κόσμο δεν είχαμε φαινόμενα όπως το Alter πριν λίγα χρόνια. Επομένως μπαίνει η διαφάνεια. Θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα τονώσει και τον όγκο και τη συχνότητα των συναλλαγών και βέβαια θα αυξήσει και τα φορολογικά έσοδα. Μάλιστα. Ο δεύτερος σημείο παρέμβαση έχει να κάνει με τη διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού μητρώου για τον περιφερειακό τύπο και επομένως καταργείται αυτή η περιβόητη λίστα που υπέγραφε κάθε υπουργός, μια εντελώς παλαιοκομματική και πελατειοκοκεντρική προσέγγιση όσον αφορά το ποιες εφημερίδες από την περιφέρεια μπορούν να κάνουν κρατικές δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις. Θα υπάρχουν κυρώσεις για όσους δεν τηρούν το 70-30, το 30% υπέρ των περιφερειακών μέσων. Ένα 30% της κρατικής διαφήμισης πρέπει να πηγαίνει στα περιφερειακά μέσα για λόγους πλουραλισμού και πολυφωνίας. Και μάλιστα ο κ. Παπάς έχει ζητήσει αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί και από τις τράπεζες και τις πρώην ΔΕΚΟ, διότι χρειαζόμαστε, ειδικά στην Ελλάδα που είναι μια χώρα έτσι με ισχυρές έτσι, πολιτιστικό βάθος και βέβαια και τουριστικό ενδιαφέρον, να αναδείξουμε και την πολιτιστική μας, το πολιτιστικό μας πλούτο αλλά και την τοπική μας ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες θεσμοθετούν ένα λεγόμενο cash rebate, δηλαδή την επιστροφή ενός 25% των επιλέξιμων δαπανών για κινηματογραφικές τηλεοπτικές παραγωγές, για projects στον χώρο των video games και των animation. Η Ελλάδα δηλαδή μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των λεγόμενων film friendly χωρών. Να μείνουμε κύριε Κρέτσο σε αυτά και να κάνουμε μια επόμενη συζήτηση και γενικότερα για τις οπτικοακουστικές παραγωγές, για το πώς θα ενισχυθούν και στη χώρα μας. Και για να δούμε και την κινητή τηλεφωνία. Βεβαίως. Κύριε Κρέτσο, κάποια στιγμή. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Θέλω. Ναι, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε.